Γεια σας φίλοι μου, σε ακόμα ένα βιντεάκι. Έχουμε ένα playthrough, let's play ή walkthrough, όπως θέλετε, πέστε του. Ακόμα ένα παιχνίδι από την Capcom και την Disney φυσικά. Γιατί υποσχέθηκα να κάνω όποια Disney Games βρω, τα οποία είναι πολύ καλά και μ' άρεσαν. Και είχα παίξει στο Super Nintendo. Και αυτό μάλλον το είχε και original δικό μου. Ναι, είναι μια από αυτές τις αμαρτίες που τα δίνεις και μετά το μετανιώνεις, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε σε μιλέτρο να τα ξαναχαρούμε άλλη μια φορά, μετά από πολλά χρόνια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, platform και αυτό, σαν το Bonkers. Παραπλήσιό του δηλαδή, δεν έχει διαφορές ιδιαίτερες. Θα το βάλω στο easy γιατί ξεκινάς με πιο πολλές καρδιές, δεν νομίζω να έχει καμία διαφορά. Ο τερματισμός είναι ο ίδιος νομίζω. The Magical Quest, starring Mickey Mouse Limo, ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια που έχω παίξει στο Super Nintendo. Και δεν εισαγωγή. Μας λέει ότι ο Μίκη και οι φίλοι του παίζουν μπάλα. Όχι μπάλα ποδοσφαίρου, ούτε μπάσκετ, ούτε τίποτα. Playing catch, όπως λένε οι ξένοι. Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Here comes the pitch, Μίκη, λέει ο Μπούφης στον Μίκη. Και αυτό κι αν είναι πιάσιμο. Το τρώει στο κεφάλι. Βλέπει λοιπόν την μπάλα να κοξεύεται και να φεύγει κάπου. Και τρέχει ο πλούτο να πιάσει την μπάλα μάλιστα. Και μας υπόσχεται ο φίλος μας ότι θα πάει να τον βρει. Ποιος? Ο Γκούφι. Θα πάει να βρει τον Πλούτο. Καήκαμε. Και ο Μίκη έχει απορία γι' αυτό να σκεφτείτε. Ποιος ανησυχεί, αναρωτιέται. Άμα ο Γκούφι είπε ότι θα πάει να τον βρει, θα τον βρει σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Σκέφτεται ξανά ο Μίκη και τρέχει αυτός να πάει να βρει τον Πλούτο. Γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα με τη βοήθεια του φίλου του. Μπορεί ο Γκούφι να είναι αγαπητός από το φίλο του, αλλά είναι απρόσεκτος και αδέξιος. Απτάλης εν ολίγης. Αλλά και ο Μίκη δεν έκανε, τα πήγε καλύτερα εδώ. Έφαγε τα μούτρα του από ένα γκρεμό. Αλλά σαν καρτούμπον κι αυτός, τι θα πάθει. Το πολύ πολύ να καρφωθεί ανάποδα στο έδαφος. Αν και αυτός ο ήρωας του Disney γενικά και αυτοί οι ήρωες του Disney δεν την πατούσαν ποτέ όπως την πατούσε, ας πούμε, ο Bugs Bunny ή ο Taz και όλοι αυτοί οι χαρακτήρες της Warner Bros. Οι Disney χαρακτήρες γενικά δεν ήταν τέτοια φάση. Δεν ήταν τόσο στο κωμικό στοιχείο όσο πιο πολύ στα animations και γενικά σε άλλα πράγματα. Οι πιο αστεί ήταν ο Goofy και ο Donald. Αλλά και ο Mickey Mouse είναι ωραίος. Ειδικά όταν ήταν τρίο μαζί και κάνουν διάφορες δουλειές όπως να κυνηγάνε φαντάσματα κτλ. Θα έχετε δει τα κινούμενα σχέδια σίγουρα. Αυτοί που τα αγαπάτε. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα παραμυθένιο κόσμο που θυμίζει Βολτζάκ και Φασολιά. Πελεκάνους που μας δίνουν χρυσά νομίσματα όπως οι χήνες με τα χρυσά αυγά. Βρισκόμαστε σε ένα παραμυθένιο και περίεργο κόσμο ξαφνικά μετά το πέσιμο που φάγαμε. Και συναντάμε εδώ έναν τυπά, έναν παππού, έναν μπάρμπα, όπως θέλετε πέστε τον κι αυτόν, σαν τριίδι, ο οποίος μας προειδοποιεί. Ψάχνει λοιπόν για τον πλούτο και ο τριίδις μας λέει: Yes, your dog has captured by the evil ruler of this world. Emperor Pete, ποιος άλλος φίλος μου θα ήτανε, he will never give him back to you, μας λέει. Δεν θα μας δώσει ποτέ πίσω. Αναρωτιέται ο Μίκη, ποιος είναι ο Emperor Pete. He will put an evil spell on Pluto as he does all his prisoners. Κακό αυτό, πολύ κακό. Θα τον κάνει κακό και θα τον εναντιώσει άραγε στο φίλο μας το Μίκη. Κανείς δεν ξέρει η αλήθεια. Καημένε Μίκη, τι σε περιμένει στη διαδρομή. Έχεις να δεις πράγματα πάλι. Όπως και εγώ επίσης. Έχουν εδώ νοματάκια μας δηλαδή. Όπως και σε όλα αυτά τα παιχνίδια αυτού του τύπου. Περίεργα πράγματα. Αλόκοτα. Αλλά. Επειδή το Games είναι ένας μαγευτικός κόσμος. Υποτίθεται. Γιατί πολλά παιχνίδια είναι βία πλέον. Είναι για μεγάλες ηλικίες. Και δυστυχώς επικεντρώνονται πια παιχνίδια και σε μικρά παιδιά και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Κάποιο μικρό παιδί αυτής γενιάς θα γελούσε με ένα τέτοιο παιχνίδι. Ότι θα το θεωρούσε παιδικό, γιατί ναι, είναι το στήσιμο είναι παιδικό, όντως. Αλλά δεν είναι παιδικό κατά μια έννοια. Όταν φτάνει σε κάποιες περιοχές πιο δύσκολες, φαίνεται διαφορά, όπως και με το Μάριο. Τις άλλες με έλεγαν ότι είναι παιδικό το Μάριο. Λέω κάτσε και παίξει τις τελευταίες πίστες, ας πούμε, και μίλα. Για να θυμηθείς πόσο παιδικό είναι. Δεν είναι τόσο παιδικό όσο νομίζεις και έχεις την εντύπωση. Έχουμε λοιπόν το φίλο μας τον Μίκη εδώ πέρα που τους πιάνει και τους βορίζει άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως. Είναι πιο δυνατός από ό,τι δείχνει τελικά, έτσι. Τουλάχιστον στο παιχνίδι.
είναι αρκετά πιο δυνατός και πιο δραστήριος, θα έλεγε κανείς. Όπως και στα κόμιξ, φυσικά που διαβάζουμε, που δίδονται κυρίως στην Ιταλία, αλλά έχουμε ένα Mickey Mouse ο οποίος είναι detective, ασχολείται με μυστήρια κτλ. Κτλ. Είναι διαφορετικός Mickey Mouse από αυτό που ξέρουμε. Από τα animated. Αλλά είναι επίσης πολύ ωραίες ιστορίες του και έξυπνες. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν. Αν και με τα πια γελάω πιο πολύ, τον Donald, ας πούμε, και το Scrooge. Και ο Mickey Mouse είναι ωραίος. Έχει το δικό του στυλ. Απλώς όταν πρόκειται για μια τέτοια ονειρά, προτιμώ να δω μια ιστορία σαν για αυτήν στο παιχνίδι, ας πούμε, και όχι το Mickey Detective, ας πούμε. Είναι διασκεδαστικό, πιστεύω. Τέλος πάντων, τραβώ τις αλυσίδες με χρυσό και αυτά τα περίεργα κουκιά, τα μεγάλα, τα μικρά, μας δίνουν νομίσματα τα οποία νομίζω δίνουν ζωές και νομίζω ότι είναι και για τις καρδιές, είναι για ένα από αυτά, δεν θυμάμαι. Φτάνουμε λοιπόν σε ψηλά μέρη, θα βοηθήσει πολύ αυτό να φτάσουν σε ψηλά μέρη. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι σε κάθε πίστα θα παίρνουμε και μια μαγική ιδιότητα. Όπως θα γινόμαστε πυροσβέστες, μάγοι κτλ. Κτλ. Τέτοια πράγματα. Θα μας βοηθήσουν στην περιπέτειά μας. Κοιτάξτε πώς είναι, τα animations είναι φανταστικά. Απλώς φανταστικά, είναι τρομερά τα γραφικά, δεν είναι. Και δεκαξάπητο παρά είναι καλά, θα λέω εγώ. Όπως και ο ήχος για ακόμη μια φορά, και η μουσική και όλα. Λίγα παιχνίδια σου πρέπει να δει κακό ήχο, πιστέψτε με. Δηλαδή, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, ήταν σκεμμένα. Ήταν κακοφτιαξιά εντελώς το παιχνίδι, απλά πράγματα. Πρέπει να ξαναπάω πίσω λοιπόν και να ξανακάνω το ίδιο, γιατί τώρα θα σου μερώ όπως πάντα. Το έχετε δει, πιστεύω, ξέρω. Για να ψάχνω εδώ στα μέρη, επειδή μου αρέσει να το κάνω αυτό. Και να κρατάει και το βίντεο να έχει αρκετή διάρκεια, γιατί επίσης δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όπως συμβαίνει στα πιο πολλά από αυτά τα παιχνίδια. Μια ακόμα καρδιά λοιπόν για εμάς που ήταν εύκολο να την εδώ και θα βρούμε κι άλλες στη διαδρομή και νομίζω θα τις συμπληρώσουμε. Όπως και το Αλαντίν και το Μπόγκερ, σαν και στον Μπόγκερ δεν βρήκα την. Δεν πειράζει βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο χαλάει το παιχνίδι. Απλώς βλέπεις τα μυστικά που είναι. Και ακόμα μια φορά προσγειώθηκα στο επικίνδυνο μέρος όπως πάντα. Το έχω αυτό το κακοσυνήθιο από το Μάριο ακόμα. Εκείνο το παιδί, το Μάριο με τη βαρύτητα δεν βγήκε ποτέ καλά. Γι' αυτό και το παθαίνω και σε άλλα παιχνίδια. Για να δούμε λοιπόν. 1-2. Action. Όπως λέγεται στις ταινίες. Μαζεύουμε νομίσματα, πατάμε σε μεγάλες δωμάτια που τα τρακυλάμε μάλιστα. Τι άλλο θα βγουν τα μάτια μας, ε. Και έχουν ακόμη να δουν. Να βγει και ο Μίκη που τα ζει. Δεν πειράζει. Είναι διάφορα μέρη τα οποία παίρνεις πιο εύκολα νομίσματα βασικά. Που είχαν αρκετά. Έχει αρκετά μυστικά περάσματα βασικά. Αλλά ο σκοπός μας δεν είναι να παίξουμε τα μυστικά περάσματα, είναι να παίξουμε το παιχνίδι και να τα απολαύσουμε, γιατί δεν θυμάμαι. Χρόνια να παίξουμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Τρέχουμε λοιπόν. Βασικά για να τρέξεις δεν χρειάζεται να κάνεις τώρα, απλώς πάντως μπροστά και σιγά σιγά αρχίζεις να τρέχεις. Ειδικά όταν είναι κατηγορικά. Και βολεύει αρκετά, είναι ένα dash, ας πούμε. Εδώ δεν χρειάζεται τουλάχιστον να κάνεις dash πατώντας το περιοδικό κουμπί όπως τον Bonger, απλώς προχωράς. Και εδώ έχουμε τον πρώτο αρχηγό του παιχνιδιού. Είμαι αρχηγός, πριν αρχηγό δηλαδή. Σε πολλά παιχνίδια συνηθίζεται αυτό. Βγαίνει ένας αρχηγός, ένας μικρότερος πριν τον μεγάλο αρχηγό, που ζητώ του κόσμου. Είναι ένας τυπάς που μοιάζει με μικρέλιδα, γκρεμλίν, δεν ξέρω τι είναι. Η δάση πάνω του, του ρίχνει στα τερατάκια του πάνω του. Αρκετά εύκολη υπόθεση. Κλασική περίπτωση. Και είναι νικητική. Γι' αυτό επειδή παίζουμε στο easy, κανονικά στο normal θέλει πολλές περισσότερες, πιστέψτε με. Θέλει καμία 5-6 χτυπήματα νομίζω, εδώ θέλει 3-4. Και βρήκαμε ένα από τα γάλματα που μας είπε ο σοφός στον δρόμο μας που θα συναντήσουμε τον Beat. Και φαίνονται πολύ χαρούμενα αυτά τα γάλματα. Βασικά έχει πλάκα. Δείτε πως κάνει μέσα στο νερό που τα πέφτει. Μέσα στην απελπισία. Καλό. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι συναλλαγές animations, ανάλογα με την κατάσταση, είναι φοβερά. Είναι animations που θα ζήλευε ακόμα και μια Amiga πιστεύω, αν και η Amiga έχει πιο καλά γραφικά έβγαζε. Και η Amiga έχει τη δική της ιστορία πάνω στο θέμα των παιχνιδιών. Αλλά το κακό με την Amiga ήταν ότι έπρεπε να αλλάζει συνέχεια floppy, δηλαδή από floppy σε floppy, ήταν κουραστικό. Τα 16 λοιπόν μηχανήματα με τα cartridge ήρθαν και τα άλλαξαν αυτό. Βγάζουν ολοκληρωμένα παιχνίδια σε μια πλακέτα. Χωρίς να έχει συνέχεια κτλ. Καρδιές για μας και μπόλικες, μάλιστα. Και
σατανικοί κάστορες να σταρκώσουν τα πόδια. Είναι πολύ αγριεμένος βασικά, γιατί δεν θέλω να πέσω πάνω. Δεν νομίζω να μπορείς να το σκοτώσεις αυτό, ναι. Τόσο αν πάρεις κάποιο του πετάξεις. Και δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ. Δεν μου δίνει κάτι, έχω λόγος. Και αστερίες. Στην αρχή νομίζω ήταν αντικείμενο. Εντάξει. Μάλιστα. Αστερίες που μας επιτίθεται από το νερό, μέσα στη λίμνη του γλυκού νερού, μάλιστα. Υπάρχουν αστερίες του γλυκού νερού. Κάνεις εσύ. Α, με ένα σπάρο δύο, λοιπόν. Ωραία. Κάνεις να μου πιστέψει ότι δεν έφαγα τριγώνια, αλλά έφαγα αστερίες. Τέλος πάντων. Αχ, πάει το νόμισμα. Δεν πειράζει, θα βγουν πολλά. Πάμε την καρδιά μας την πληρώσουμε πίσω. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Φτάσαμε και στο τελευταίο section. Στο τελευταίο τομέα που είναι και ο αρχηγός εδώ. Και είναι μια τεράστια κάμπια με... Θεέ μου, η μούρη του Πίτ. Προσθυχήσαμε. Θέλει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Νομίζω μπορείς να πέσεις στο κεφάλι του για να δοκιμάσουμε. Όχι έτσι βέβαια. Δεν παθαίνει τίποτα γιατί εκνευρίζεται. Σαν να την πάτησαμε. Δεν πειράζει. Αυτή τη φορά όμως δεν θα την κλειτώσεις. Πάρτα. Βασικά μοιάζει πιο πολύ με ένα γουρούνι η μούρη του παρά με τον Πίτ, έτσι πως είναι εδώ πέρα. Όλοι ξέρουμε ότι το Πίτ είναι γάτα, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι Πίτ, δεν είσαι γουρούνι. Α, και τώρα έτσι πως μας επιτίθεσαι θα έλεγα ότι είσαι πολύ βρωμιάρης. Βασικά μπορείς να πιάσεις τα κομμάτια που δεν τα πεταζόμιζα πάνω. Όσο μένουν κάτω, πριν εξαφανιστούν. Νομίζω το κάνει και μεγαλύτερη ζημιά αυτό. Ξεψύχησε, μέχρι να ξεψυχάνει. Οι αντίπαλοι στο τέλος κάθε κόσμο ξεψυχάνει, τους έβγει η ψυχή. Και το πνεύμα του σίγουρα πάει κάπου αλλού για να μας ταλαιπωρήσει και εκεί. Πάει το πρώτο μέρος του παιχνιδιού λοιπόν, φίλοι μου. Three tops clear. Δεν μας μετράει τους βαθμούς μας. Πρέπει να δίνει ζωές, δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο μέρος, φίλοι μου. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος μόνο.